Τώρα ξεκινάει λοιπόν ο όρθος εδώ της Ανάστασης. Νίκο, καλό απόγευμα, καλή Ανάσταση να έχουμε. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στην Παναγία του Μπαλίνου, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Είναι μια ιστορική εκκλησία της πόλης 400 ετών, με το οικόσιμο μάλιστα των κατακουζινών εδώ, των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Αναστηλώθηκε πρόσφατα και προσπαθεί να αναβιώσει, Νίκο, την ελληνική κοινοτική ζωή εδώ στην ακτή του Κεράτιου. Σήμερα λοιπόν, σε λίγο, περιμένουμε μετά από 30 χρόνια να χτυπήσει χαρμόσυνα η καμπάνα της Αναστάσεως. Ακριβώς. Νωρίς φέτος, εδώ σε αυτόν τον ναό, θα πει το Χριστός Ανέστη ο Πάτερ Σιμεών και εμείς όλοι βέβαια που βρισκόμαστε εδώ. Εδώ επέλεξαν σε αυτήν την εκκλησία να γίνει πιο νωρίς η Ανάσταση, γιατί μετά, λίγα μέτρα πιο πέρα, η Ανάσταση στις 12 κανονικά θα γίνει και στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, όπως και σε όλες τις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης. Όλες οι εκκλησίες μας εδώ έχουν φορέσει τα καλά τους για τους χιλιάδες κόσμου που έχουν έρθει και φέτος εδώ στην πόλη για το Πάσχα. Εδώ λοιπόν που χτυπάει η καρδιά της Ορθοδοξίας, οι λειτουργίες προσφέρουν, θα λέγαμε, ένα μοναδικό και αξέχαστο βίωμα. Νίκο, ενώνει την παράδοση με τους σύγχρονους Έλληνες. Και να πω τέλος ότι μετά τον όρθρο της Ανάστασης, μετά την απόλυση δηλαδή, εδώ θα τσουγκρίσουμε το αυγά μας, θα φάμε το τσουρέκι μας και θα πιούμε γάλα, γιατί έτσι προστάζει η πολιτική παράδοση. Α, δεν το ήξερα, γάλα, το βράδυ της Ανάστασης. Μάλιστα, λοιπόν, θα καταγράψεις εικόνες, θα τις μεταδώσουμε αύριο στο κεντρικό δελτίο. Καλή Ανάσταση, Μαρία.